Γνωριμία με την αναπηρία ήταν ο τίτλος της ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα η ΚΕΚΜΑ ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου στο θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των ανθρώπων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, την ενδυνάμωση της θέσης τους μέσα σε αυτή και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Πιστεύουμε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με προβλήματα με κινητικότητα, δεν τα διαχωρίζουμε. Νομίζω έχουν ίσες ευκαιρίες και αυτοί στην κοινωνία και πρέπει να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, το δείχνουμε πράκτος και έχουμε προγράμματα τα οποία δεν υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και με την καινούργια διαδρομή που κάνουμε και θα την εγκαινιάσουμε πολύ σύντομα, θα σας καλέσουμε από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι την παραλία, δείχνουμε πόσο αγκαλιάζουμε και πόσο ευαίσθητοι είμαστε σε τέτοια θέματα και ιδιαίτερα σε ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας. Δυστυχώς, εν έτη 2019, τα αυτονόητα δικαιώματα των συνανθρώπων μας με αναπηρίες ως προς την απρόσκοπτη μετακίνηση και την ένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθε αποτελούν ζητούμενα εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και του ελλείμματος ενημέρωσης των πολιτών. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Όλοι είμαστε ίσοι. Αυτή η μερίδα λοιπόν γίνεται από το ΚΔΙΦ, το οποίο ανήκει στην ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ. Φιλοξενούμε 15 άτομα στο ΚΔΑΠ των Παλαιών, ΑΜΕΑ φυσικά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε καθημερινή βάση το λεωφορείο που έχουμε τους μεταφέρει και παρακολουθούνται από γιατρό και γίνονται διάφορες θεραπευτικές αγωγές, όπως ανάλογα με την περίπτωση τι χρειάζεται ο καθένας, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, φυσικοθεραπεία κλπ. Και αυτό για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν άτομα στην οικογένεια με τέτοιου είδους προβλήματα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο πεζόδρομος μπροστά από το κτίριο της Παλιάς Ηλεκτρικής, όπου έγινε η σημερινή ημερίδα, όπως και το πάρκινγκ στο πίσω μέρος του κτιρίου, είχαν κατακλειστεί από σταθμευμένα αυτοκίνητα που δεν επέτρεπαν την απρόσκοπτη πρόσβαση των συνανθρώπων μας με αναπηρία στο χώρο της ημερίδας που είχε αντικείμενο το θέμα της αναπηρίας. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε που φέρουμε τα προβλήματα, και ενώ υπάρχουν διάφορες σημάνσεις και από την αστυνομία και με πινακίδες, δεν τηρούμε αυτά τα οποία πρέπει να τηρήσουμε. Και πολλές φορές παρκάρουμε εκεί που λέει για άτομα πάρκινγκ, ειδικές θέσεις για πάρκινγκ ή εκεί που είναι για πρόσβαση στα πεζοδρόμια, για να περνάνε τα αμαξίδια. Ο κόσμος οφείλει να συμβάλλει στο μέγιστο, ώστε να δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προσπελάσεως σε διαδρομές και σε χώρους που τόσο πολύ έχουν ανάγκη να επισκεφτούν τα άτομα αυτά. Αν λοιπόν μπροστά στις εισόδους παρκάρουμε, μπροστά στα πεζοδρόμια κλείνουμε τις ράμπες που είναι για τα αμαξίδια και αυτά, τότε δυστυχώς ανήκουμε σε άλλες εποχές. Και επειδή ο Βόλος αλλάζει, γίνεται μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, οφείλουμε και όλοι εμείς να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση.